έχουμε νεότερα σε ό,τι έχει να κάνει με την εκτός εδίου δόμηση. Ναι. Γιατί πλέον διάβασα, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι αν έχουμε ένα οικόπεδο σε μια περιοχή που βρίσκεται εκτός σχεδίου δόμησης, εκτός σχεδίου πόλης, να το πω έτσι πολύ απλά, είναι σαν να μην έχετε οικόπεδο. Μετράνε μόνο οι ελιές, αν υπάρχουν ελιές. Δεν υπάρχει κάποια αξία ώστε να δημιουργηθεί η αλήθεια μια, είναι ένα σπίτι, ένα κτίριο, ένα κτίσμα. Έτσι ακριβώς είναι. Δεν θα το κάναμε θέμα αν δεν βλέπαμε ότι το Υπουργείο επιμένει. Δεν θα λέγαμε τίποτα αν δεν βλέπαμε ότι και σήμερα αυτό το οποίο πήγε να περάσει ένα προσχέδιο νόμου από τον Υπουργό ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Στην ουσία πήγε να κάνει πιο εύπεπτο, πιο απλό το πράγμα. Η αλήθεια τι είναι. Τι σημαίνει στην ουσία, η αλήθεια είναι, Λευτέρη και Χριστιανά, ότι αν έχεις ένα οικόπεδο πάνω από 4 στρέμματα ή πάνω από 2 στρέμματα εκτός των οικισμών, το οποίο έκανε αυτή τη στιγμή 80-90-100 χιλιάδες ευρώ, με το νέο νομοσχέδιο κάνει όσα μουρέλα έχεις μέσα επί 100 ευρώ. Έτσι, απλά. Απλά. Άρα λοιπόν. Δηλαδή, αν κόστιζε εμένα, ας πούμε, 100.000 ευρώ. Και έχεις 100 ελιές μέσα, και έχω 100 ευρώ, 10.000. Α, 10.000 κοστίζει πλέον. Δηλαδή, η αξία χάνει το 90%. Η γη χάνει το 90% της αξίας της. Ναι, μα η απόκληση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι τεράστια η απόκληση. Θεωρώ ότι σε ανώτατο βαθμό στο Συμβούλιο της Επικρατείας αυτό θα καταπέσει. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν. Ξαφνικά το Υπουργείο το 2020 να έρχεται και να σου λέει ότι κόπη μια ζωή. Σκέψου, αγαπητή μου Χριστιανά και αγαπημένη μου Λευτέρη, ότι έχεις πάρει ένα δάνειο εσύ πριν δύο χρόνια για να πάρεις ένα ωραίο οικόπεδο εκτός σχεδίου με θέα θάλασσα. Τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις? Και εγώ ρωτάω εσένα και εσύ ρωτάς εμένα και ο Υπουργός δεν απαντάει. Σε αυτές τις περιπτώσεις σου λέει ότι τα επόμενα δύο χρόνια πρέπει να έχεις βγάλει υποχρεωτικά την άδειά σου. Εάν περάσουν δύο χρόνια, απλά χάνει το οικόπεδο την αξία του. Μιλάμε για σκάνδαλο. Σήμερα τι είπε? Είπε απλά ότι ο χρόνος για τις εγκρίσεις που παίρνεις πριν την έκδοση της άδειας από την αρχαιολογία και από ένα-δύο υπηρεσίες που σε καθυστερούν μέσα στα δύο χρόνια αυτά, απλά δεν θα μετράει. Τίποτα δηλαδή. Τίθεται θέμα ακόμα και σε περίπτωση που μια τέτοια έκταση έχει μπει και ως υποθήκη σε κάποια παλαιότερη δανειοδότηση. Είναι το πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι έγινε πολύ πρόχειρα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, οικόπεδα που είναι σαν υποθήκη, οικόπεδα που είναι προσημειωμένα, οικόπεδα που έχουν πάρθει με δάνειο, νέα ζευγάρια, παιδιά που θέλουν να χτίσουν το σπίτι τους και τους το κράταγε ο πατέρας τους και η μάνα τους να τους το δώσουν πρίκα για να χτίσουν το σπίτι τους. Τους υποχρεώνει μέσα σε αυτή την περίοδο, μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα, μέσα σε αυτή την κρίση, στα επόμενα δύο χρόνια να βγάλουν την οικοδομική άδεια και πρόσεξε. Η οικοδομική άδεια ισχύει για 5 χρόνια. Συν 4. Άρα υποχρεωτικά πρέπει να κάνεις κάτι, σου λέει. Αλλιώς το χάνεις. Να μην πούμε πολλά. Ας μην επανέλθουμε μέχρι να δούμε τι θα κλείσει τελικά. Και αν έχουμε νεότερα, να επανέλθουμε κάποια στιγμή. Θα επανέλθουμε, ναι. Το ήθελα να το πούμε σαν θέμα, γιατί η ζώνη μας είναι τέτοια που τη βλέπουν αρκετοί σε ηλικιακό gap, το οποίο και από 20 και από μέχρι 55-60 χρόνια άνθρωποι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχουν καταλάβει. Λευτέρη, ο κόσμος χάνει τις περιουσίες τους, ιδίως στα νησιά και ιδίως στους οικισμούς. Το 85-90% των οικοπαίδων είναι εκτός οικισμού. Χάνουν την αξία των οικοπαίδων τους.